Δύσκολη χαρακτηρίζεται η περίοδος μετά τα όσα πέρασαν το καλοκαίρι και τους προηγούμενους μήνες με τις θεομηνίες για τους επιχειρηματίες παραθαλάσσιων περιοχών της Μαγνησίας. Υπάρχουν και τα βαρύτατα πρόστιμα της κλιματικής υπηρεσίας. Η στάση με διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, όπως λένε, που τους επιβαρύνει κι άλλο. Συγκεκριμένα από περιοχές όπως ο Πτελαιός μέχρι και τη Μιλίνα γίνονται κατασχέσεις πλέον σε τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να εισπαραχθούν πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την κλιματική υπηρεσία. Πάνω από 100 επιχειρηματίες της περιοχής έχουν υποστεί οικονομικό στραγγαλισμό. Μιλάνε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ εκκρεμεί στο εφετείο της Λάρισας η συζήτηση της ομαδικής αγωγής που κατατέθηκε για τη διαγραφή των προστήμων. Και γενικότερα τα καταστήματα διασκέδασης υγειονομικού ενδιαφέροντος δέχονται επίθεση τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς οι νόμοι που επιβάλλονται γίνονται ξαφνικά και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Νομίζω ότι σε μια περιοχή όπως είναι η Μαγνησία και ιδιαίτερα ο Βόλος που έχει πληγεί τόσο πολύ από τις καταστροφές τον τελευταίο χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει μια επιοίκεια να επιβληθεί. Πρέπει να προσέξουν οι καταστηματάρχες από τώρα και στο εξής, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες σε όλα αυτά που κάναν μέχρι τώρα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έρθει μια υπηρεσία και δεν ήταν όπως παλιά. Πρέπει να κάνουμε σύσταση και αύριο να πάμε να βελτιώσουμε, να πληρώσουμε το κάθε τι. Σου λέει ότι επειδή δεν το έχεις πληρώσει, θεωρείσαι παράνομος, άρα σου επιβάλλει και το ανάλογο πρόστιμο και δεν είναι μόνο για τραπεζοκαθίσματα, είναι για τα πάντα. Από μια ακτίνα, από καλά νερά μέχρι και Μιλίνα, καταστηματάρχες τιμωρούνται με κλείσιμο επιχειρήσεών τους για αρκετά χρόνια. Με αυτά τα δεδομένα και το επόμενο καλοκαίρι θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία.